Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Αναστασία Γιάμελ και αμέσως τώρα ξεκινάει ένα ακόμη άκρος ενδιαφέρον και γεμάτο ειδήσεις κόντρα 24. Σε καλό κλίμα αλλά και στη σκιά της συμφωνίας και των ανταλλαγμάτων που πέτυχε η Άγκυρα στο παζάρι που εκτελήχθηκε για να δώσει τελικά το πράσινο φως στη Σουηδία προκειμένου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το κλίμα υποδηλώνει τη διάθεση και των δύο ηγετών να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο των σχέσεών τους, κάνοντας λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε ανάλογο ύφος ήταν και η δηλώση του Τούρκου Προέδρου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους πριν το τέλος του έτους σε επίπεδο Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η Έφη Αχτσιόγλου άνοιγε τον χορό των υποψηφιωτήτων για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από το περιστήλιο του Οδείου Αθηνών και με μια δήλωση που έθετε με σαφήνεια τα προτάγματα της επόμενης μέρας, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αναγκαία αποτίμηση με ειλικρίνεια, ψυχραιμία και νυφαλιότητα για τις αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει ξανά η δύναμη της δημιουργικής αντιπολίτευσης. Ενωτική αλλά και με εχμές, η κυρία Αχτσιόγλου έβαλε ψηλά τον πύχη για την κατάθεση των υπόλοιπων υποψηφιωτήτων με deadline τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τέλος, μετά το άδειασμα στον κύριο Φλωρίδη για το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών, το οποίο θα παραμείνει καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφραζε προσωπικές απόψεις, ήρθε και η σειρά του κυρίου Μηταράκη, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να αδειαστεί, γιατί μάλλον τα περί έφυπου σώματος που ανακοίνωσε σήμερα στο Sky ήταν και πάλι προσωπικές απόψεις. Απόψε, παρέα με το δημοσιογραφικό και το πολιτικό μας πάνελ, θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα και πάω ευθύς αμέσως να καλωσορίσω δύο εμπειρότατους συναδέλφους, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια συζήτηση χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Κοντά μου ο Κώστας Αργυρός, αρχισυντάκτης από την Αυγή στα Διεθνή. Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας. Θα μείνεις και μετά, έχουμε και πιο πολιτική συζήτηση μετά. Κοντά μας βέβαια μας κάνει την τιμή απόψε ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος, τον διαβάζετε στο militer.gr, ένα από τα αξιολογότερα site για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Δική μου τιμή, ευχαριστώ πολύ. Εμείς Πάρη μου, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα ζητήματα και είναι και έτσι περίπλοκα και έχει μια σημασία οι άνθρωποι που τα αναλύουν να το κάνουν και ανυφάλια και με μια σοβαρότητα. Θέλω να ξεκινήσω από εσένα λοιπόν, να μου πεις πώς είδες την σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και αν βάζεις θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Θα μου επιτρέψετε να αφαιρθώ σε ορισμένα αριθμούς. Είχαμε 82 ημέρες στο Roots Race να κάνει βόλτες πέρα δόθε, το έπαιρνε ο αέρας. Είχαμε 11.526 παραβιάσεις σε 12 μήνες στον εθνικό εναέριο χώρο. Είχαμε μια ρητορική πολέμου, θα σας ρίξουμε πυράβλους, θα έρθουμε νύχτα και τα λοιπά. Και ξαφνικά ήρθε ο σεισμός. Η Τουρκία ήταν απολύτως λογικό ότι θα έκανε πίσω σε όλες αυτές τις προκλήσεις, ειδικά στον αέρα, με τα οικονομικά προβλήματα που έχει, σύν την καταστροφή που τη βρήκε, νομίζω ότι δεν ήθελε κανένα στην Άγκυρα να καίνε τα F-16 κυροζίνη. Αυτό εμείς σπεύσαμε να το αρπάξουμε ως μια ευκαιρία, ως ένα παράθυρο ευκαιρίας, όπως έλεγε η ελληνική κυβέρνηση, για να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα, όπως μας έλεγαν όλους αυτούς τους μήνες, και δείξαμε, θα έλεγα, μια βιασύνη στο να πάμε να αρχίσουμε αυτές τις ελληνοτουρκικές συζητήσεις. Να δούμε αν είναι καλό το κλίμα πράγματι, γιατί το ένα στοιχείο το οποίο... Πέντε μήνες δεν υπάρχει μια ηρεμία. Λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχει μηδενική δραστηριότητα στον αέρα όντως, αλλά υπάρχουν 651 παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και αναφέρομαι μόνο στα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και στα σκάφη του τουρκικού ναυτικού. Μιλάς για το τελευταίο πεντάμινο τώρα. Μιλάω για στοιχεία του 2023, να είναι μέχρι το Μάιο. Α, μάλιστα. Σε αυτές τις 651 παραβιάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα αλλιευτικά σκάφη των Τούρκων. Όπου εκεί υπάρχει ένα μέγα ερώτημα για το τι συμβαίνει, το οποίο έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Δηλαδή, το να ψαρεύουν οι Τούρκοι έξω από το καψάλι και να μην τους ενοχλεί κανένας, κάτι σημαίνει και κάποιος πρέπει να μας το εξηγήσει. Πάντως οι κάτοικοι στο καψάλι μας ρωτάνε συνέχεια τι συμβαίνει, ρε παιδιά, όταν μας στέλνουν τις φωτογραφίες. Ήταν κάποτε Βρετανοί μεγάλους να κάνουν πόλεμο για τα αλλιευτικά. Ακριβώς. Και θυμόμαστε κι εμείς ότι στο Αιγαίο όποιος Τούρκος επιχειρούσε να ξεφύγει, ας πούμε, από τα διεθνή, γινόταν. Εδώ και πόσα χρόνια υπάρχει αυτή. Αυτή η ιστορία με τα τουρκικά αλλιευτικά έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και έγινε παράλληλα με την πώληση της μεγαλύτερης ελληνικής αλλιευτικής εταιρείας του Καλυμάνη για χρέη 5 εκατομμυρίων σε Τούρκους.
Δηλαδή, αν το δει, ψαρεύουν στο Αιγαίο και εκμεταλλεύονται και τα ψάρια. Δηλαδή, πάλι εμεί θα τρώμε τα ψάρια. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στη συνεκμετάλλευση και στο ότι δεν έχουμε ταμπού για συνεκμετάλλευση. Πάντω, είναι ένα θέμα το οποίο κάποιο πρέπει να μα το εξηγήσει κάποια στιγμή. Έχει συμφωνηθεί κάτι. Το γιατί συμβαίνει. Και υποτίθεται μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Έτσι, και ζητήματα που έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς το λένε, οικολογικά για το βυθό, για τα αποθέματα. Πολύ σωστά. Θα πάω μετά εσένα στην στρατηγική του Ερντογάν. Θέλω να ολοκληρώσω. Να συνεχίσω λοιπόν με του αριθμού. Αυτή η κατάσταση την οποία παρουσιαζόταν ως πολεμική κατάσταση, θα έρθουν οι Τούρκοι, μας οδήγησε σε δύο συμφωνίες πρόχειρες με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο νομίζω. Με την Ιταλία έχει και για τα αλλιευτικά. Το θυμάμαι τα γαριδάδικα, θυμάμαι, μου έχει μείνει. Αλλά και με την Αίγυπτο νομίζω θα τη βρούμε μπροστά μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως είναι αυτή η συμφωνία. Και μας οδήγησε βέβαια και σε κάτι άλλο. Σε 15 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, απευθείας αναθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, με σχεδόν μηδενική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι το σκηνικό. Και πάμε λοιπόν σε συνομιλίες, υποτίθεται με καλό κλίμα. Τι καλό κλίμα? Εδώ στις 29 Ιουνίου έχει στείλει το ψευδοκράτος μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου του Τούρκου στον ΟΗΕ. 29 Ιουνίου έχουν στείλει λοιπόν επιστολή στον ΟΗΕ, όπου μας καταγγέλουν ότι παραβιάζουμε το εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Και έχουν μάλιστα συνημμένο και έναν πίνακα, στον οποίο έχουν καταγράψει τα ελληνικά αεροσκάφη. Πρόκειται για C-130 και C-27 μεταγωγικά αεροσκάφη, δηλαδή, που κάνουν τα δρομολόγια για την ΕΛΔΙΚ προφανώς. Να πω ότι επειδή είναι πάντα οργανωμένος ο Πάρης Καρβουνόπουλος, μας έφερε και την επιστολή. Και εδώ στην τελευταία σελίδα, αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρονται οι παραβιάσεις, τα δρομολόγια εντός εισαγωγικών. Άρα, ποιο είναι το καλό κλίμα? Και αν πρέπει να βάλουμε θετικό ή αρνητικό, ο κύριος Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε. Κάποιοι το γράφαμε, το λέγαμε εδώ και μήνες, είχαμε κατηγορηθεί περίπου ως εθνομηδενιστές. Πήρε τα F-16 που ήθελε, ήταν γνωστό ότι θα τα πάρει. Ισχυροποιεί πάρα πολύ την πολεμική του αεροπορία. Είναι μεγάλη κουβέντα εάν αυτό θα το ισορροπήσουμε εμείς με τα F-35, και είναι και τεχνική κουβέντα, ας μην την κάνουμε τώρα. Πάντως πήρε αυτό που ήθελε και τώρα αυτά που λένε ότι θα διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα F-16 στο Αιγαίο, δηλαδή πώς θα διασφαλιστεί αυτό? Μεγάλη συζήτηση μου ανοίγει. Θα την κάνουμε και με τον κύριο Καμπά και τον κύριο Βαλινάκη στη συνέχεια. Πάω στην άλλη πλευρά του τραπέζιου, στον Κώστα Αργυρό. Κώστα, θέλω να φύγουμε από το αμιγώς ελληνοτουρκικό και το μεγάλο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Να πάμε λίγο στη στρατηγική Ερντογάν στο Βίλνιους. Εκείνος έθεσε το παζάρι, εκείνος έβαλε το όχι και εκείνος διαπραγματεύτηκε, μάλλον επιτυχημένα, έτσι? Και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή, πέραν αυτών που είπε ο Πάρης, καταρχήν είδαμε ότι κυριάρχησε ο Ερντογάν σε αυτή τη συζήτηση για τη Σουηδία. Εγώ το θεωρώ ντροπή για τη Σουηδία, μια χώρα που κάποτε τη θεωρούσαμε, ας πούμε, πρότυπο φιλελεύθερου κράτους, κοινωνικού κράτους, είχε ένα σωρό χαρακτηριστικά που τα θαυμάζαμε. Ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες η Σουηδία έχει υποκληθεί σε όλες τις απαιτήσεις του Ερντογάν. Για τα περί ΠΚΚ λες τώρα? Για τα ΠΚΚ, για πολλά ζητήματα. Δηλαδή βλέπω μια Σουηδία που έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει βέβαια και εσωτερικά, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, έχει γίνει πολύ πιο συντηρητική η Σουηδία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ερντογάν εκεί έκανε το παιχνίδι του. Πώς το κάνει το παιχνίδι του και με την Ουκρανία? Δηλαδή, είδαμε τώρα ξαφνικά να αγαπάει πάλι λίγο παραπάνω το Ζελένσκι, που τον αγαπούσε βέβαια, αλλά αγαπούσε και τον Πούτιν, γιατί και με τους δύο συνομιλούσε. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν έχει κάθε λόγο να γυρνάει πίσω στην πατρίδα του ευχαριστημένος. Δεν ξέρω τι θα πει και μέσα στο αεροπλάνο και τι θα μάθουμε ίσως από αυτά. Αλλά προφανώς δεν είναι στους στεναχωρημένους, στους χαμένους αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ, που γενικώς ως σύνοδο νομίζω οι περισσότεροι την κρίνουν ως μια, να μην πω χλιαρή, να πω μέτρια. Δεν είχε κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα, ακόμα και σε ζητήματα που θεωρούνται βασικά, δηλαδή το τι θα γίνει με την Ουκρανία. Άρα νικητή θα έλεγε, σαν διάλεγε. Νομίζω ένας από τους νικητές, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Ερντογάν, ναι, σε κάθε περίπτωση. Πάλι πέφτει η καρέκλα. Όποτε κάτι γίνεται με αυτή την καρέκλα, κυρίες και κύριοι, μέχρι να φτιάξει την καρέκλα του ο Κώστας ο Αργυρός, να την μοντάρουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Γιατί είσαι μάχημος και έμπειρος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία από αυτή τη σύνοδο. Εντάξει, είχε και διάφορα ευτράπελα, είχε και διάφορα άλλα που δεν ξέρω αν αξίζει να τα πούμε.
Αλλά νομίζω ότι επίσης ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν το έκανε τυχαία αυτό που έκανε ο κ. Ερντογάν. Ότι δηλαδή έθεσε σαν προϋπόθεση για να συνηγορήσει για τη Σουηδία, να συνηγορήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική του, ας το πούμε, προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν σαν να τους έλεγε αυτό το παλιό ΕΟΚ και να ήταν το ίδιο συνδικάτο. Τελικά το ίδιο μαγαζί είσαστε, ας πούμε. Ναι. Και παζαρεύω στο ένα πεδίο γιατί μπορώ να παίξω και στο άλλο. Είναι πράγματα που κανονικά μια Ευρώπη ισχυρή, δεν ξέρω αν θηρή και όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να τα δέχεται, κατά τη γνώμη μου. Έλα που τα δέχθηκε. Πάμε, κύριε, να υποδεχθούμε τον καθηγητή και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών της περίοδου 2004 με 2009, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Υπουργέ, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Και βέβαια τον στρατηγό, ένα από στρατεία επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γιώργιο Καμπά. Καλησπέρα, αρχηγέ. Ευχαριστώ θερμά και εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και ασφαλώς στο πάνελ. Και στον κύριο Υπουργό. Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστώ θερμά για τη διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Οι δύο συνάδελφοι είναι πολύ εμπειρότεροι εμούς σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν πειράζει, όλοι μαθαίνουμε, κανείς δεν γεννιέται μαθημένος σε αυτά τα σύνθετα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Να ξεκινήσω με τον κύριο Βαλινάκη, να μου επιτρέψετε, και προφανώς συνάδελφοι παρεμβαίνετε με ερωτήσεις. Θέλω να σας ζητήσω, Υπουργέ, ένα πρώτο γενικό σχόλιο, αποτίμησης σχόλιο για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο θα βάζετε εσείς? Μένει να φανεί. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για το τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είναι μια πάρα πολύ γενική διατύπωση αυτό που είδαμε εκατέρωθεν. Βεβαίως μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια κομμάτια της. Θα δούμε όμως σε τι θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι όλοι θέλουμε να δούμε μια εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όλοι θέλουμε να είναι μια σχέση ειρηνική. Όλοι θέλουμε να μην υπάρχουν εντάσεις. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν αμφιβολίες ως προς το πραγματικό ποιόν και τις πραγματικές προθέσεις του κυρίου Ερντογάν απέναντι στη χώρα μας. Το ότι μας λέει ξαφνικά, είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν μας απειλήσε ποτέ με τα F-16 και άρα δεν είμαστε βέβαιοι ότι δεν μας απειλήσει και ποτέ εξ αυτού του λόγου, δείχνει από μόνο του την υποκρισία της τουρκικής στάσης. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι ο οικονομικός και όλη αυτή η κινητικότητα έχει να κάνει με την ανάγκη την οικονομική. Και δεύτερον, γιατί χρειάζεται τα F-16 οπωσδήποτε και μάλιστα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άρα όλη αυτή η ελιγμή που κάνει, όλες αυτές οι δίθεν υποχωρήσεις και το δίθεν καλό πρόσωπο που εμφάνισε έχουν να κάνουν με τις ανάγκες τις πιεστικές που νιώθει στους δύο αυτούς τομείς. Κύριε Υπουργέ, ένα ακόμη ερώτημα επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι απλοϊκό. Τα F-16 είπατε τα χρειάζεται. Το ότι τα θέλει το κατανοώ. Το τα χρειάζεται δεν το κατανοώ. Τι τα χρειάζεται? Είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή αεροπορία, η οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια πορεία πτωτική. Είναι εμφανές ότι τον απασχολεί, όλη την Τουρκία απασχολεί η πρόοδος που έχει κάνει η Ελλάδα με τα Ραφάλ και η αναβάθμιση των... Άρα είναι αυτός ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών. Βεβαίως, αλλά είναι και μια χώρα η οποία ορίζει τα συμφέροντά της πολύ ευρύτερα από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει μια περίμετρο ασφάλειας και ενδιαφερόντων στρατηγικών που φτάνουν πολύ μακρύτερα από της Ελλάδας. Άρα όλα αυτά είναι εργαλεία μέσα σε μια πολιτική που ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιεί προκειμένου να πετύχει στρατηγικούς στόχους που ο ίδιος έχει βάλει ο αιώνας της Τουρκίας και πολλά άλλα που ξέρουμε από τη ρητορική των τελευταίων εβδομάδων. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καμπά και αμέσως μετά το πεδίο ελεύθερο, κύριοι συνάδελφοι. Αρχηγέ, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια ημέρα πιο ήρεμη από τις προηγούμενες του «θα έρθουμε νύχτα» και της «γαλάζιας πατρίδας» τέλος πάντων, ή αν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, όπως είπε και ο κύριος Βαλινάκης. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι σε κάθε περίπτωση η επαφή που έγινε μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από όλες αυτές τις απειλητικές διαθέσεις και όλα αυτά τα οποία γίνανε, σίγουρα είναι προς
προς τη σωστή κατεύθυνση γενικά. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ένας διάλογος, μια διερευνητικές τέλος πάντων καταστάσεις, οι οποίες να καθοδηγήσουν την Τουρκία και την Ελλάδα σε μια πιο ειρηνική διευθέτηση του ενός και μοναδικού βεβαίως θέματος, αλλά και γενικότερα μια ηρεμία στην περιοχή και σταθερότητα. Άρα λοιπόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι έγινε πραγματικά στο ΝΑΤΟ εκεί που μαζευτήκανε, εδώ πλέον υπάρχουν πάρα πολλές διφορούμενες απαντήσεις και σκέψεις. Uh-huh. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι οι Τούρκοι επιβραβευθήκανε για την τυχοδιοκτική διπλωματία την οποία εξάρτησαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μην ξεχνάμε πόσες φορές έβρισαν την Αμερική, έβρισαν τη Δύση, έβρισαν τη Γαλλία, έβρισαν τη Γερμανία, αυτοί και οι προηγούμενοι υπουργοί του. Παρόλα αυτά τρέξαν όλοι τώρα να υποκληθούν, αν μου επιτρέπετε η λέξη, στο Σουλτάνο, το είδα και από κάτω που το έχετε περασμένο στις λεζάντες σας, έτσι ώστε να τους επιτρέψει να μπει στο ΝΑΤΟ η Σουηδία. Αυτό λοιπόν για μένα δείχνει επιβράβευση αυτής της κακιάς συμπεριφοράς, τέλος πάντων της διεθνούς κακιάς συμπεριφοράς του τυχοδιοκτισμού. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στα αρνητικά γενικότερα της διεθνούς σκηνής αυτή τη στιγμή, και πρέπει από την άλλη πλευρά να δούμε ότι τελικά πήρε πολλά πράγματα ο Ερντογάν στο Βίλνιους λόγω της, το ότι επέτρεψε τη Σουηδία, μάλλον είπε ότι θα επιτρέψει τη Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη την πλευρά βλέπουμε μια Ελλάδα η οποία πήγε εκεί πέρα. Ασφαλώς συζητήσανε και βρέθηκαν μεταξύ τους ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε μια στρατηγική, διότι είδα ότι η Τουρκία πήρε πολλά πράγματα και καλά έκανε και πήρε. Δικαίωμά της είναι, τα συμφέροντά της θα κοιτάξει ο Τούρκος για την Τουρκία. Το θέμα είναι εμείς, βλέποντας αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνοντας, το είπε και προηγουμένως ο κ. Καρβουνούπλος, καταλαβαίνοντας ότι θα πάρουν κάποια στιγμή τα F-16, το λέγαμε, το λέγανε και οι κυβερνητικοί, όλοι το λέγαν, όλοι οι αναλυτές, δεν έπρεπε να έχουμε μια στρατηγική που να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποια πράγματα και εμείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε, αν όχι να ισοφαρίσουμε, τέλος πάντων, να βγούμε και εμείς κερδισμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα πάρει Καρβουνόπουλε, βέβαια, να ρωτήσεις. Ναι, θέλω τον κύριο Βαλινάκη να ρωτήσω κάτι. Είδα ότι σε ένα σχόλιο σας τελευταίες μέρες επισημαίνεται ότι η Τουρκία έχει βάλει στην φρασιολογία της η πατρίδα των εθέρων, και γράφεται ότι πρέπει να του δώσουμε μια σημασία. Γιατί το γράφετε, κύριε Υπουργέ, αυτό πάει κάπου το μυαλό σας? Πρώτα είναι ένας νέος όρος, ένας όρος που θα θυμίσω κάθε φορά που εμφανίζονται οι νέοι όροι τουρκικοί, τίνουμε να θεωρούμε ότι είναι αστεί, ότι είναι υπερβολική, και να το ξεπερνάμε έτσι για να δούμε την επομένη ή τους επόμενους μήνες να επανέρχονται και να εδραιώνονται. Όπως είχαμε λοιπόν τις γκρίζες ζώνες και γελάγαμε στην αρχή, είχαμε τη γαλάζια πατρίδα στη συνέχεια, έτσι τώρα είχαμε και τον καινούργιο αυτό όρο, την πατρίδα των εθέρων. Νομίζω ότι πολύ απλά συμπληρώνει το όλο σχέδιο του Ερντογάν αυτό που είδαμε στον προεκλογικό χάρτη του ΑΚΕΠΕ πριν από λίγους μήνες, όπου με κόκκινο χρώμα εμφανίζονταν τα ελληνικά νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο, η δική μας Θράκη και βέβαια η Τουρκία και κάποιες άλλες περιοχές κοντά στην Τουρκία, στη Συρία και στο Ιράκ. Άρα λοιπόν δεν έχει νομίζω κανείς αμφιβολία για το επεκτατικό σχέδιο της Τουρκίας και στον αέρα. Άλλωστε έχουμε δει ότι όχι μόνο τα 10 μίλια δεν μπορούν να αποδεχθούν, αλλά ούτε καν τα 6, και έχουμε υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Νομίζω ότι είναι προφανώς άλλο ένα δείγμα του τι μας περιμένει με την Τουρκία. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι η Τουρκία θα βάλει στο τραπέζι, προσθέτοντας το ίδιο στα προηγούμενα που έχει ήδη θέσει. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό βήμα που η Τουρκία θα κάνει προς τις νέες επεκτατικές της διαθέσεις.
Κώστα, αν έχεις ερώτημα για κάποιον από τον δύο κύριε. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Θα ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν υπήρχε αυτή η συζήτηση για τη φράση που είπε ο Πρωθυπουργός ότι η διαφορά μας είναι γεωπολιτική, λέει, και όχι νομική. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, φαντάζομαι θα το ακούσατε. Δεν έχει ερμηνευτεί τι ακριβώς ήθελε να πει. Αλλά νομίζω ήταν μια φράση που προκάλεσε έτσι αρκετές απορίες. Δεν ξέρω, εσείς καταλαβαίνετε κάτι, καταλαβαίνετε κάποια αλλαγή στο πώς η Ελλάδα προσεγγίζει αυτό το ζήτημα πλέον, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά? Που είναι το μόνο ανοιχτό ζήτημα σύμφωνα με τις θέσεις της πάγιας. Αυτή είναι η επίσημη θέση. Ναι, η επίσημη θέση είναι πράγματι αυτή. Έχω πει πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, ότι δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί το ζήτημα αυτό από τα υπόλοιπα που η Τουρκία θέτει, τουλάχιστον από κάποια από αυτά που θέτει, εάν πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι θαλάσσιες ζώνες χαράσσονται με βάση κάποια ξηρά. Αν λοιπόν η ξηρά αυτή αμφισβητείται από την Τουρκία και αμφισβητούνται 152-158 νησίδια και βραχονησίδες στο Αιγαίο, προφανώς δεν μπορεί ένα διεθνές δικαστήριο να βάλει στην άκρη την τουρκική άποψη, θα πρέπει να την εξετάσει ως προδικαστικό ερώτημα. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο το λέμε, ότι θα επικεντρωθούμε και μόνο σε αυτό το θέμα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία. Αφήστε που σε πολλά από τα θέματα που λέμε ότι δεν συζητάμε με την Τουρκία, έχουμε ήδη απαντήσει με επίσημες επιστολές μέσω ΟΗΕΣ στις τουρκικές απόψεις. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά όπως εμφανίζονται. Καλό είναι να λέμε ότι εμείς δεν θα συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο πέραν της οριοθέτησης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ως προς την φράση αυτή του Πρωθυπουργού, βεβαίως μπορεί να αφήνει ένα περιθώριο ερμηνείας ότι δεν είναι μόνο ένα αυστηρά νομικό ζήτημα, αλλά πρέπει να το δούμε και γεωπολιτικά, εννοώντας κάποιες παραμέτρους που η Τουρκία χρησιμοποιεί για να βγάλει τους δικούς της χάρτες στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως, δηλαδή γεωπολιτικά επιχειρήματα και όχι αυστηρά νομικά. Δεν είμαι βέβαιος ότι έτσι το εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Πάντως είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Εγώ για αυτό το πράγμα, για τη γεωπολιτική που λέτε, συγγνώμη, θεωρώ ότι ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς σαν χώρα μας συμφέρει να εντοπίσουμε το όλο αυτό θέμα στη νομική του φύση και στο διεθνές δίκαιο. Από τη στιγμή που το βγάζουμε και το λέμε και γεωπολιτικό, το γεωπολιτικό περιλαμβάνει μέσα και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει συμφέροντα κρατών, περιλαμβάνει μέσα ιστορία κρατών, περιλαμβάνει μέσα και άλλες διαστάσεις εκτός από τις νομικίστικες και τις διεθνείς. Άρα λοιπόν στην ουσία δείχνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο νομικό, δεν είναι μόνο Χάγη, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σωστό το να το σηκώσουμε στον αέρα ή απλώς το είπε στη ρήμη του λόγου και όχι κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πάρη. Ναι, εγώ επειδή τις τελευταίες ώρες γράφονται στο διαδίκτυο πολλά και διάφορα σχετικά με την αποστρατικοποίηση και ότι έγινε μια συζήτηση ότι όποιο οπλικό σύστημα αποσύρουμε από νησί δεν θα το αντικαταστήσουμε, προφανώς και δεν υιοθετούμε αυτές τις πληροφορίες γιατί είναι πολύ σοβαρές. Και κύριε Αρχηγέ, σε εσάς το ερώτημα, επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ή θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα συζητήσει τέτοιο θέμα, δεν το σκέφτομαι καν, ούτε στρατιωτική ηγεσία πολύ περισσότερο. Υπάρχει όμως πάντα μια πρόταση παγίδα που την έχουμε διαβάσει και την έχουμε ακούσει πολλές φορές, δηλαδή να έρθει στο τραπέζι αυτών των επαφών που θα γίνουν μια πρόταση ότι εντάξει η Τουρκία παίρνει λίγο πίσω την στρατιά του Αιγαίου, άρα και εμείς κάτι να πάρουμε από το Αιγαίο. Ίσως να είναι κάτι που θα ακουστεί στα αυτιά των Ευρωπαίων πάρα πολύ λογικό, αλλά στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, έτσι. Κοίτα, συμφωνώ απόλυτα. Ξεκινάω από την αρχή. Η πρόβλημα αποστρατικοποίηση στα νησιά μας υπό αυτά τα συνθήκα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, διότι ακόμα και αν είδαμε κάποιους μήνες, μάλλον δεν πρόκειται. Το θεωρώ πλήρως κατακριτέο και νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση πράγματι δεν πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ή αν προσπάθησαν να κάνουν κάτι, εκλέπτυξη της στρατικοποίησης στα νησιά μας, το θεωρώ πάρα πολύ λάθος προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα εξηγηθώ τι εννοώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή
το να σηκώσουμε από τα νησιά το οτιδήποτε, διότι υποτίθεται ότι ο Τούρκος θα πάρει τις δυνάμεις σου και θα τις πάει 100 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Τουρκίας, είναι αστείο, πιστεύω, όχι μόνο για τους στρατιωτικούς να το σκεφτούν και να πούνε ότι είναι ισόποσο, αλλά και για έναν υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο, ακόμα και στην Ευρώπη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι 100 χιλιόμετρα μπορεί να κινηθούν πολύ γρήγορα και να ξαναμεταφερθούν μπροστά οι δυνάμεις, ενώ το να φύγουν από τα νησιά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναπάνε στα νησιά, διότι χρειάζονται καράβια, αεροπλάνα και ούτω καθεξής για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν πρέπει να δείχνουμε δείγματα ότι προσπαθούμε έστω να αλλάξουμε κάποια οπλικά συστήματα στα νησιά, διότι ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτής της πολιτικής και της λογικής που οι Τούρκοι προσπαθούν να σηκώσουν, ότι ξέρετε έχουμε τους Έλληνες μπροστά στις ακτές μας με όπλα, με, οπότε κινδυνεύουμε και θέλουμε να απομακρυνθούν. Μάλιστα. Τώρα, ναι, να ρωτήσω, ναι, κάτι, βέβαια, Κώστα. Να ρωτήσω και εγώ τον αρχηγό, τώρα σαν στρατιωτικό ήθελα να τον ρωτήσω. Είναι ίσως λίγο έτσι υποθετικό το ερώτημά μου, αλλά επειδή γίνεται ένας πόλεμος στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 500 μέρες και θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε πολλοί πίστευαν ότι η Μεγάλη Ρωσία θα καταπιεί γρήγορα την Ουκρανία και εμείς ένα από τα επιχειρήματά μας είναι ότι και εμείς έχουμε απέναντί μας την πολύ μεγαλύτερη Τουρκία και γι' αυτό θα πρέπει να τηρήσουμε και τη στάση που τηρούμε. Πιστεύετε ότι στα επιτελεία, στο τουρκικό αλλά και στο δικό μας, η εμπειρία αυτού του πολέμου λέει ότι τελικά ένας πόλεμος θα μπορούσε να κρατήσει για πάρα πολύ και να μην έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ακόμα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας? Το έχουμε δει ιστορικά αυτό πράγμα τα τελευταία χρόνια σε πολλούς πολέμους. Δεν είναι ο μοναδικός αυτός. Πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει τελματώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και αυτό διότι πρώτον δέχτηκε πολύ μεγάλη βοήθεια και δέχεται η Ουκρανία. Ακόμα και τώρα είδατε τι έγινε πάνω στο Βίλνιους, τι προσπάθησε τέλος πάντων να πάρει ο Ζελένσκι από την απόλυτη Δύση. Και έχει τη βοήθεια αυτή και ορθώς την έχει, διότι στην ουσία καταπατήθηκε κάθε έννοια ελευθερίας και λογικής σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και οι Ουκρανοί οι οποίοι αποφάσισαν να πέσουν, όπως φαίνεται, υπέρβομων και αιστιών, όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα, για τη χώρα τους. Διότι στην ουσία οι εκτιμήσεις, αν θυμάστε, το είχαμε ξανααναλύσει αυτό το θέμα κάποτε παλιά όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος, οι αναλύσεις των Ρώσων ήταν ότι δεν είναι ένα κράτος, ένα έθνος, είναι κάτι διαφορετικό, άρα πολύ γρήγορα θα σπάσουν, θα διαλυθούν, θα τρέξουν από εδώ και από εκεί και ουσιαστικά θα καταλάβουμε τη χώρα, θα κάνουμε ένα στρατιωτικό περίπατο. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους πολέμους, βλέπουμε ότι πολλοί πόλεμοι δεν τελειώσαν γιατί νίκησε ο ένας ή ο άλλος. Απλώς σταματήσανε με κατάπαυση πυρός ή με διάφορες άλλες διαδικασίες. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα στη Βόρεια Κορέα, εδώ και 60 χρόνια, 70 χρόνια τώρα, ακόμα υπάρχει γραμμή στη Βόρεια Κορέα και την Νότια Κορέα. Δηλαδή, είναι ένας πόλεμος που δεν τελείωσε ποτέ, δεν είναι? Το ίδιο και στο Αφγανιστάν. Είχε πάει η Αμερική, υποτίθεται τα κατέλαβε όλα, σηκώθηκε και φύγαν από εκεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί όλοι μαθαίνουμε και βλέπουμε πώς πάνε οι εξελίξεις, ότι ένας πόλεμος δεν τελειώνει τόσο εύκολα εάν ένας λαός θέλει την ελευθερία του και μόνο αυτή. Εκτός αυτού βεβαίως δεν πρέπει να συγκρίνουμε τίποτα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε σχέση Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι δύο διαφορετικές δυνάμεις, δύο διαφορετικοί στρατοί, δύο διαφορετικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, και γι' αυτό και είδαμε ότι τόσα χρόνια, παρόλο που οι Τούρκοι μας τρίζουν τα δόντια, ποτέ δεν κάναν τελικά κάποια κίνηση για να μας επιτεθούν, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι όχι απλώς δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο να καθυποτάξουν κάτι μεγάλο από την Ελλάδα. Ναι. Κύριε Βαλινάκη, θέλω να επιστρέψουμε σε εσάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι με το οποίο διαφωνείτε και επιθυμείτε να το επισημάνετε, αλλιώς να προχωρήσω με ερώτημα. Ναι, συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν σε γενικές γραμμές. Πολύ ωραία, άρα θα προχωρήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Εγώ κατανοώ το ότι ως μικρότερη χώρα απέναντι σε μια χώρα η οποία καταφέρνει να έχει ερίσματα με διάφορους τρόπους και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, να έχουμε ηρεμία και είναι απολύτως λογικό. Η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου με την Ελλάδα προσχηματικά ή ουσιαστικά? Θεωρείτε ότι έχει λαμβάνει και από μια διαπραγμάτευση με τη χώρα μας? Η Τουρκία εννοεί τον διάλογο ως το εργαλείο εκείνο που θα της δώσει την επικράτηση των απόψεών της. Μέσω δηλαδή του διαλόγου. Αυτό δεν είναι διπλωματία όμως, κύριε Βαλινάκη? Μέσω των διαπραγματεύσεων, γιατί το ονομάζουμε διάλογο, στην πραγματικότητα πρόκειται περί πολιτικών διαπραγματεύσεων, μέσω λοιπόν αυτών προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της. Τώρα, εάν αυτούς τους στόχους δεν μπορεί να τους πετύχει μέσω της διαπραγμάτευσης, τότε βλέπουμε πολύ συχνά ότι χρησιμοποιεί και την απειλή χρήσης βίας, ενδεχομένως και τη χρήση βίας όπως έκανε το 1974 στην Κύπρο, προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της. Είναι δηλαδή ένα κράτος το οποίο ξέρουμε και από άλλα πεδία ότι δεν οροδεί προ της χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων ως εργαλείου για την επίτευξη των στόχων της. Αυτό είναι κάτι που την, αν θέλετε, διαφοροποιεί από την Ελλάδα ως μια χώρα δυτική, φιλιρηνική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της αν υποστεί επίθεση, φυσικά. Τώρα, κύριε, θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα στους συναδέλφους. Αν επιθυμείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού με χαρά. Έχουμε εικόνα, αγαπητοί συνάδελφοι, αν ετέθη θέμα προξενείου της Θράκης στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, όπως είχε πει σε συνέντευξεις του προεκλογικά. Το έχουμε να το δούμε κιόλας, αγαπητοί κύριοι του Κοντρόλ. Ωραία. Αν θα το δούμε στη συνέχεια. Και λέμε και καμία κουβέντα παραπάνω. Α, πάμε να το δούμε. Να δούμε τι είχε πει τότε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός προεκλογικά τώρα, έτσι. Και επιστρέφουμε. Μήπως μάθουμε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ άλλο. Και αυτό θα είναι και ένα μήνυμα το οποίο θα περάσω στον κύριο Ερντογάν την επόμενη μέρα. Δώστε μου μισό λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ άλλο την εργαλειοποίηση της μειονότητας από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα της πατρίδας μας. Η μειονότητα, η μουσουλμανική, είναι απολύτως προστατευμένη. Ναι. Και αυτές οι πρακτικές μιας τόσο σκληρή παρέμβασης για να εκλεγούν φύλλα προσκύμενοι στην Τουρκία και στο τουρκικό προξενείο που ουσιαστικά πρεσβεύουν τις θέσεις του τουρκικού αναθεωρισμού πρέπει να τελειώσουν. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και τη συνεργασία όλων των κομμάτων. Είπε στη συνέντευξή του στον κύριο Αυτιά τον Ιούνιο ο ξανά εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα θέσει το ζήτημα στον Ερντογάν και ότι πρακτικές τόσο σκληρής παρέμβασης του προξενείου στα εσωτερικά μας, στα δικά μας εσωτερικά, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Ετέθη κάτι τέτοιο, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ της Κώστα? Πιστεύεις ότι αν το είχε θέσει δεν θα το είχαν κάνει σημαία στα non-papers? Σωστό είναι αυτό. Δεν έχεις ούτε εσύ σε καμία περίπτωση και εν πάση περιπτώσει, αν θέλει και ο Μητσοτάκης, μπορεί να το κλείσει το προξενείο, δεν είναι θέμα. Αντιθέτως, εγώ μου έχει κάνει εντύπωση. Υποθέτω ότι θα είναι σύνηθες κάποιοι πρεσβευτές να κάνουν ένα tour από όλα τα υπουργεία της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι προβάλλεται ιδιαίτερα αυτό το tour του Τούρκου πρέσβη, ο οποίος προχθές ήταν στον κύριο Μηταράκη. Ναι. Και έχει περάσει από όλα τα υπουργεία σχεδόν. Δηλαδή, έχω δει φωτογραφίες με όλους τους Έλληνες υπουργούς. Και μου κάνει εντύπωση. Από εκεί να πήρε την ιδέα για την έφυπη αστυνομία του Μηταράκη. Πιθανόν. Κρίμα δεν που, πήγε καλά κρίμα η που την κόψανε. Χαμογελούν γιατί... και οι δύο κύριοι. Ξέρεις, προσπαθούμε και στο στρατό να κάνουμε ύλη με άλογα πάλι. Ο Θεόδωρος δεν τα έχει καταφέρει. Γιατί τα άλογα και γιατί να τα βασανίζουμε? Έχει προχωρήσει η τεχνολογία ώστε να μην χρειάζεται να βασανίζονται ζώα στην πορεία. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αντανακλαστικά, επειδή ήταν πολύ πρόσφατο και αυτό που είναι στην Κέρκυρα, και νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που πήρε τόσο γρήγορα και πολύ σωστά την απόφαση. Ναι, όχι, μαζί του και εγώ. Ναι, δεν διαφωνώ. Και πολύ σωστά. Κύριοι, δεν ξέρω αν θέλετε επ' αυτού να κάνετε σχόλιο. Μήπως τελικά ήταν εσωτερικής κατανάλωσης όλη η συζήτηση σχετικά με την μουσουλμανική μειονότητα? Επαναλαμβάνω, αν δεν το επιθυμείτε, δεν θα λάβω σχόλιο.
να πω ότι... Ναι, κύριε Βαλινάκη, ναι, κύριε Υπουργέ. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω ότι ήταν προαποφασισμένο και από τις δύο πλευρές ότι δεν θα εγερθούν ευαίσθητα ζητήματα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είχε περιθώριο να το θέσει. Ίσως στο μέλλον το θέσει. Και να πω πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, ένα σημείο που δεν μας απασχόλησε και είναι η προώθηση της ειδικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που η Τουρκία επιχείρησε. Της Τελωνιακής Ένωσης, λέει. Ναι, είναι μια ειδική σχέση που έχει τρία σκέλη ουσιαστικά, πολύ μεγάλη σημασία για την Τουρκία, αλλά και κατά αντανάκλαση για μας. Η Τελωνιακή Ένωση που είναι το μεγάλο εργαλείο για μας, αν θέλουμε να την πιέσουμε, διότι σημαίνει τεράστια οικονομικά ωφέλη για την Τουρκία. Το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει χαρακτηριστικά ότι είναι απαραίτητη η πλήρη συμμετοχή των συμμάχων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αμυντικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι χώρες όπως η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Τουρκία να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην ευρωπαϊκή άμυνα. Σας θυμίζω ότι είναι ο χώρος της ευρωπαϊκής πολιτικής που κατεξοχήν εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θέλουμε να είναι η Τουρκία μέσα. Και ένα τρίτο σημείο αυτής της ειδικής σχέσης είναι ο πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου. Είδατε ότι αμέσως στήθηκε ένας διάλογος από τον κύριο Μισελ και την κυρία Φοντερ Λάιεν επί τόπου στη συνάντηση του ΝΑΤΟ με τον Ερντογάν, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια έναρξη αναθεώρησης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Κανείς δεν θέλει την πλήρη ένταξη της Τουρκίας πλην ίσως ημών, με την έννοια ότι είναι ένα εργαλείο η πλήρης ένταξη για να αλλάξει δραματικά μια χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα η Τουρκία, ξέρουμε όλοι ότι πλέον δεν είναι αυτός ο τύπος της χώρας. Εκείνο λοιπόν που θέλει ο Ερντογάν είναι ο πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου, να μιλάει με τους προέδρους και μόνο με τις μεγάλες χώρες. Κώστα, κάτι θέλεις να πεις, πολύ παρακαλώ. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, εσάς σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο ένα και περισσότερο, πώς να το πω, ένα κομμάτι του ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, μακάρι η Ευρώπη να μπορούσε να αναπτύξει την στρατηγική της ταυτότητα, την αυτονομία, όπως ο πρόεδρος Μακρόν προσπάθησε τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως λίγες οι χώρες που το κάνουν. Εμείς, αντίθετα από τα συμφέροντά μας, δεν υποστηρίξαμε ενεργά αυτή την πολιτική. Φωστά. Και κάθε μέρα και περισσότερο, βλέπετε τώρα και με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας, είναι δύο οι χώρες, οι μεγάλες οι χώρες, οι νατοϊκές, που σπρώχνουν στο να υπάρχει μεγαλύτερη όσμωση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Φαντάζομαι ότι δυστυχώς για μας δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια να κάνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα κάτι ξεχωριστό, κάτι σημαντικό έξω από τον ΝΑΤΟ. Να απαντήσω σε αυτό, αν έχετε πολύ σύντομα, κύριε Καμπά, και να σας αποχαιρετήσουμε. Πάρα πολύ. Ξέρετε, για το πρώτο θέμα, γιατί εγώ έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια πάνω στο Δέλτα Σώμα, εκεί που είναι όλοι αυτοί το μουσουλμανικό, θεωρώ ότι έγινε κακιά εκμετάλλευση προεκλογικά ενός πραγματικά πολύ ευαίσθητου θέματος και θεωρούσα ότι θα έπρεπε, αμή τι άλλο, να τεθεί το θέμα με τον Ερντογάν, ανεξαρτήτως... Εφόσον έγινε τόσο μεγάλο, λέτε. Ακριβώς. Διότι υπόθηκαν πολλά πράγματα και βαριά πράγματα. Μέχρι και για προδοσίες, προδότες μίλησαν. Εθνικές εξαιρέσεις. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι όσο και το είπε ο κύριος καθηγητής βεβαίως, ότι προσπάθησαν να κρατήσουν κάποιο επίπεδο στις συνομιλίες για να μην θίξουν θέματα, πιστεύω ότι αν πραγματικά πίστευε ότι ήταν αλήθεια αυτό το πράγμα και γινόταν τόσο πολύ διευρυμένα αυτή η επιρροή και η επίδραση, νομίζω ότι οφείλαμε σαν χώρα και σαν πρωθυπουργός να το πει και να το δηλώσει. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο που είπατε για το άλλο, η όσμωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν πολλές προσπάθειες, το ξέρω και ως καθηγητής, και με τον εκλειπώντα πλέον Κωνσταράκο, να φτιάξουμε, όταν ήταν πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, να φτιαχτούν στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό το πράγμα.
γιατί θέλουν μόνιμα το ΝΑΤΟ να είναι πάνω στο αμυντικό σκέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υπάρχουν και οι αποστολές Berlin Plus, που στην ουσία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παίρνουν στρατιωτικές δυνάμεις από το ΝΑΤΟ για να τις κάνουν. Δεν θα το δούμε εύκολα και γρήγορα αυτό το πράγμα, και φαντάζομαι ποτέ. Να ευχαριστήσω θερμά για την διάθεσή τους να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών της περίοδου 2004-2009 και βέβαια καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και βέβαια το στρατηγό, ένα από στρατεία και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Αρχηγέ, ευχαριστώ θερμά για την διάθεση να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Να ευχαριστήσουμε και τον Μπάρη Καρβουνόπουλο, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε σταθερά. Ακούραστος, άοκνος εργάτης της ενημέρωσης στο militer.gr. Ευχαριστώ θερμά και εσένα, Πάρη. Κρατάμε, Κωνσταντίνο Αργύριο, πού πας? Εδώ θα κάτσεις. Εδώ θα μείνεις.